Κάθε Παρασκευή στις 10 και 10 το πρωί στα νέα της πόλης, ο Δημήτρης Γκαγκαλίδης μας ξαναγεί στην Ξάνθη που προσπερνάμε και μας διηγεί τα άγνωστες ιστορίες της πόλης και των ανθρώπων της, σε κάθε στάση μας και μια θέατη γωνιά της Ξάνθης, μέσα από τις αλλιώτικες προτάσεις του Δημήτρη Γκαγκαλίδη. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή πρωί αποφορτιζόμαστε από τη σκληρή καθημερινότητα. Ταξιδεύουμε με τον Δημήτρη Γκαγκαλίδη και τις αλλιώτικες προτάσεις του. Μαζί μας είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη νέα του πρόταση. Καλημέρα Δημήτρη. Καλή σας μέρα, καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης. Ταξιδεύουμε και σήμερα σε όμορφα σημεία της πόλης μας, έτσι δεν είναι? Όντως, όπως το είπες, το καλύτερο φάρμακο, η καλύτερη αρχή για το κάθε τριήμερο που έρχεται και για τους ξανθιώτες και για όλους αυτούς που μας ακούν. Σήμερα θα ταξιδέψουμε προς τα ορεινά και όχι από την πλευρά της Σταυρούπολης, θα πάμε από τα απομακοχώρια μας και θα κάνουμε αυτό το ταξιδάκι για δύο λόγους. Πρώτον, για να σας ξαναθυμίσω, όπως και την προηγούμενη εκπομπή που σας είπα, ότι κατ' εμέ προσωπική άποψη το φθινόπωρο είναι η ωραιότερη εποχή για να έρθει κάποιος στην Ξάνθη μας. Όχι ότι οι άλλες υπολείπονται, αλλά ακόμη πιο ωραία εικόνες και πράγματα θα βρείτε το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο, η φύση της Ξάνθης πραγματικά μαγεύει, τόσο προς τα νότια και τις τη θάλασσα και τη λίμνη μας που αναφερθήκαμε την προηγούμενη φορά, όσο και στα βόρεια και ειδικά στα βόρεια και στον ορεινό όγκο, αρχίζοντας μόλις σχεδόν βγαίνεις από την πόλη της Ξάνθης προς τα ορεινά, όπου εκεί έχετε να δείτε πολλά και όμορφα πράγματα το φθινόπωρο. Αυτή τη φορά λοιπόν θα ταξιδέψουμε προς τα απομακοχώρια και ο ένας λόγος, όπως σας είπα, είναι το φθινόπωρο και η εποχή που διανύουμε. Και ο άλλος είναι η ιστορία ή τέλος πάντων το πρόσωπο που θα συνδυάσουμε και πάλι με τον τόπο και το σημείο που θα τριγυρίσουμε. Και αυτή τη φορά, έτσι ελπίζοντας και να σας ευνηδιάσω ευχάριστα, είναι μια μαθήτρια που είχα στην εκπαιδευτική μου έτσι καριέρα στο παρελθόν από την Αγλάφκη. Είναι η φίλη μου η Σμέη Φαρσλή, την οποία εκτιμώ, αγαπώ και είναι και η αιτία που έμαθα και κάποια πράγματα από την ορεινή περιοχή εκεί από τα απομακοχώρια, περισσότερα όταν ήμουν εκπαιδευτικός στο Λύκειο και της Γλάφκης. Η αλλιώτικη πρόταση λοιπόν σήμερα δεν έχει να κάνει τόσο με την σε εισαγωγικά τουριστική διαδρομή στα απομακοχώρια, η οποία, όπως έτσι περισσότεροι γνωρίζουν, ξεκινάει από την Ξάνθη, προχωράει και στο 8ο χιλιόμετρο γίνεται η επιλογή των χωριών της περιοχής Σταυρούπολης ή από την άλλη μεριά των Πομακοχωρίων. Πάμε από εκεί λοιπόν, περνάμε την Σμύνθη, κάπου εκεί και μετά την Μίκη φτάνουμε στον Εχίνο και από εκεί οι περισσότεροι γνωρίζουν τη διαδρομή προς τις Θέρμες, καθώς και είναι ο συνοριακός σταθμός προς τη Σλάτουγκρατ και τη Βουλγαρία, αλλά και τα λουτρά εκεί των Θερμιών. Εγώ λοιπόν θα σας πάω αυτή τη φορά προς κάποιες άλλες κατευθύνσεις, ξεκινώντας, όπως σας είπα, από την Γλάφκη, στην οποία Γλάφκη κάποτε ο δρόμος περνούσε σχεδόν έξω από το χωριό, όμως μια καινούργια διάνοιξη έφερε το δρόμο από την άλλη πλευρά, περισσότερο προς τον Κένταυρο, να προσεγγίζει το χωριό εκείνο. Η Γλάφκη λοιπόν και η φίλη μου η Σμέ εκεί που ζει πλέον και εργάζεται στην Γλάφκη, μου είχε πει και μου είχε δείξει την ιστορία με το βράχο του κοριτσιού. Ίσως μερικοί ξανθιώτες να το γνωρίζουν. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν βράχο σε σχήμα πύργου, όπου οι ντόπιοι το αποκαλούν κουλέ, που νομίζω ότι σημαίνει και πύργος εκεί στην τοπική διάλεκτο, όπου εκεί κατά την παράδοση και πριν πολλά χρόνια οι υπομακούλες που είχαν μαζευτεί εκεί κυνηγημένες από τους Οθωμανούς προκειμένου να τις εξισλαμίσουν και όχι μόνο,
αποφάσισαν να μπροστά στον κίνδυνο να πιαστούν εχμάλωτες, να δώσουν τέλος στη ζωή τους, και ο θρύλος λέει ότι που μπορεί να είναι και πραγματικότητα, έτσι να μην παρεξηγούμε, ότι έπλεξαν, ότι έδεσαν τις πλεξούδες από τα μαλλιά τους η μία με την άλλη και έπεσαν από τον γκρεμό εκεί, από το βράχο, στο κενό, δίνοντας τέλος στη ζωή τους. Οι ντόπιοι λένε ότι ακόμη και στις μέρες μας και μετά από κάποιες βροχές ή κάποιες συγκυρίες βρίσκουν παλιά αντικείμενα και έχουν βρεθεί δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κάποια έτσι από το περιστατικό αυτό. Συνδέοντάς το με την ευρύτερη ιστορία εκεί των Πομάκων, να πούμε ότι στα πολύ πολύ παλιά χρόνια η περιοχή ήταν χριστιανική, υπήρχαν και μοναστήρια, αυτό το μαρτυρούν και κάποια υπολείμματα που υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Όμως με τον καιρό και με την σκλαβιά, τέλος πάντων, που ακολούθησε, εξισλαμίστηκαν και ακολούθησαν με μια άλλη θρησκεία. Ο βράχος του κοριτσιού είναι, ενδείκνεται και για έτσι μια μικρή πεζοπορία από τη Γλάφκη, περνώντας τη Χαράδρα, είναι ακριβώς απέναντι. Και αν ρωτήσετε φυσικά και τους ντόπιους, θα σας πούν ακόμη περισσότερα στοιχεία για την όμορφη, μάλλον, για την ιστορία αυτή. Το ζάλογο της Ξάνθης, ο βράχος του κοριτσιού. Το ζάλογο της Ξάνθης, ναι, το είχα αναφέρει παλιά με αυτόν τον τίτλο, έτσι λίγο προσομοιάζοντάς το, που και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια σημεία και σε άλλες περιοχές όπου σημειώθηκαν και παρόμοια περιστατικά. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρόκειται, η Γλάφκη είναι ένα πολύ όμορφο χωριό με πύκνο κατοικημένο, με πολλά μικρά στενά και δρομάκια, σοκάκια, που δίνουν έτσι μια ιδιαιτερότητα. Ο κεντρικός δρόμος περνά περιφερειακά από το χωριό, από την πάνω πλευρά του, και συνεχίζει προς το χωριό Πάχνη. Αυτή η διαδρομή από τη Γλάφκη μέχρι την Πάχνη είναι πολύ όμορφη και ιδιαίτερη, καθώς εξελίσσεται πάνω ακριβώς στον αυχένα του βουνού. Δηλαδή θα βρεθείτε σε κάποια στιγμή που ταξιδεύετε να έχετε και από τις δύο πλευρές του δρόμου, και από την άλλη, και από τη μια και από την άλλη, μια πλαγιά, ένα γκρεμό. Και να βλέπετε από τη μία πλευρά την περιοχή του Ωραίου, του χωριού Ωραίου, και από την άλλη πλευρά να φτάνει το μάτι σας μέχρι τον Εχίνο. Και υπάρχει, είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό με ιδιαίτερους κατοίκους, και πάλι θα αναφερθώ σε αυτή την εμπειρία μου την εκπαιδευτική και θα πω ότι οι μαθητές που έτυχε να έχω από την Πάχνη ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά και καλοί μαθητές και καλοί άνθρωποι και όλοι, και έχω να θυμάμαι τα καλύτερα από αυτούς. Αφού θα την κάνετε τη διαδρομή που προτείνω, καλά είναι μετά την Πάχνη να μην γυρίσετε πάλι επιστροφή προς τα ίδια μέρη, αλλά να συνεχίσετε την προς βορειοδυτικά για να βγείτε στο χωριό Κοτήλι και από εκεί στη διαδρομή προς Δημάριο. Τελευταία φορά που είχα κάνει τη διαδρομή είδα και τα έργα που γίνονται για τη νέα συνοριακή διάνοιξη από το Δημάριο. Αυτό όμως που με έκανε περισσότερη εντύπωση από τα έργα είναι τα τελευταία 10 χιλιόμετρα εκεί από τη διασταύρωση περίπου της Κοτήλης μέχρι το χωριό Δημάριο, που είναι πάρα πολύ όμορφα, μια φυσιολατρική, μια αισθητική διαδρομή δίπλα σε ποταμάκια, σε πλαγιές με πλούσιο χορτάρι. Δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι έτσι το τοπίο σε κάποια σημεία φαντάζει και κάπως ελβετικό, και μάλιστα πριν το χωριό Δημάριο είχα δει και κάποιες γούρνες που σχηματίζεται εκεί από το τοπικό, έτσι, το ριάκι, το ποταμάκι, όπου το καλοκαίρι μου είπαν οι ντόπιοι κάνουν και τις βουτιές τους εκεί να δροσιστούν, ειδικά τα παιδιά, μια που η θάλασσα βρίσκεται αρκετά μακριά. Νομίζω ότι εκτιμώ ότι με την διάνοιξη της, όποτε έρθει αυτή της συνοριακής γραμμής, θα αναδειχθεί και θα έχουν την ευκαιρία περισσότεροι να πάνε προς τα εκεί και να δούνε τη διαδρομή αυτή, αλλά και το χωριό το Δημάριο.
Αυτή η ιδιαιτερότητα, Δημήτρη μου, αυτή η ιδιαιτερότητα της φύσης αλλά και των ιδιαίτερων έτσι χαρακτηριστικών της διαδρομής για την οποία μας μιλά τώρα ο Δημήτρης και μας ξαναγεί, είναι και η αιτία, ξέρεις, της αρκετά μεγάλης καθυστέρησης. Έχει διάφορες έτσι υψομετρικές διακυμάνσεις, χρειάζεται ιδιαίτερη... Τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι, ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές για να υλοποιηθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε στο τελευταίο πια στάδιο. Για αυτή την ιδιαιτερότητα θα την γενίκευα και θα την πήγαινα σε όλα τα απομακοχώρια. Ξέρετε, ναι, εμείς οι εξαρτητές θυμόμαστε την περιοχή από τα προηγούμενα χρόνια και βλέπω, διαπιστώνω ότι με το πέρασμα του χρόνου αυτή η περιοχή αποκτά ακόμη περισσότερη αξία ως αξιοθέατο, ως διαπολιτισμικό σημείο περιοχή και της Ξάνθης. Έρχονται, βλέπω, και όλο και περισσότερους τουρίστες, σημειώνονται κάποια βήματα έτσι περισσότερες, ας το πω, προβολής και ανάπτυξης. Κάποιες ταβέρνες μέχρι την Κοτάνη επάνω έφτασε πλέον η διαδρομή των επισκεπτών, θέλοντας να δοκιμάσουν και αυτήν την γαστρονομική επιλογή. Τα λουτρά των θερμών, τελευταία φορά που πήγα και είδα, έχουν μια έτσι ανάπτυξη σε ό,τι μπορεί να χαρακτηρίσει αυτό τον όρο. Περισσότερο κόσμο, οι εγκαταστάσεις βελτιώθηκαν, έστω για εμπειρία κάποιοι τα επισκέπτονται για να κάνουν και το ατομικό τους μπάνιο, που είναι πολύ εύκολο, και ώστε αν βρεθείς εκεί να έχεις και αυτή την εμπειρία. Στη Σμύνθη έχουν γίνει πλέον εμπορική η αγορά της Σμύνθης και διαθέτει κάθε είδους εμπορικό κατάστημα αλλά και επιλογές για έναν τουρίστα, για έναν επισκέπτη. Οι ταβέρνες αυξήθηκαν, υπάρχουν καφετέρειες, υπάρχει μια ζωηρή κίνηση. Και τέλος πάντων υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για να πάει ακόμη παραπέρα αυτό το πράγμα με τα απομακοχώρια. Τα απομακοχώρια, να θυμίσω έτσι και στους υπόλοιπους ξανθιώτες και σε όποιον μας ακούει, μια ιδιαίτερη περιοχή που δεν είναι μόνο της Ξάνθης, εκτείνονται και προς την Κομωτινή εκεί στα ορεινά της Ροδόπης και 2-3 χωριά στον νομό του Εύρου και Ρούσα, Γονικό και από ό,τι θυμάμαι. Τα απομακοχώρια είναι περίπου πάνω από 100 οικισμοί συνολικά και γύρω στις 25-30.000 κατοίκους από ό,τι είχα διαβάσει. Από αυτούς οι 60 και ίσως και παραπάνω βρίσκονται στην Ξάνθη. Τα χωριά είναι πολυπληθή, αυτά τα γνωστά, Κένταυρος, Εχήνος, Βλάφκη κτλ. Αλλά υπάρχουν και μικροί οικισμοί που έχουν 2-3 σπίτια, που ίσως είναι και πιο καλά για να τους έχουμε ως προορισμούς, βλέποντας και την άλλη πλευρά, αυτήν την αυθεντική ελληνική, της ελληνικής υπαίθρου, τέλος πάντων. Με αυτήν τη διαπολιτισμικότητα, βέβαια. Καλλιεργούν τον καπνό, από ό,τι θυμόμαστε, το συνεχίζουν μέχρι και σήμερα αυτοί οι γιακάδες εκεί και οι περιοχές σε κάθε τριγύρω από τα χωριά. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να φορούν αυτές τις παραδοσιακές, τις φανταχτερές στολές και θα τους δείτε, αλλά ειδικά στις γιορτές τους, αλλά και στην καθημερινότητα, με ένα ιδιαίτερο χρώμα. Εμπειρία, αν παρευρεθείτε και εν ώψη της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου που έρχεται, και να μια ωραία πρόταση, γιατί την έχω ζήσει πολλές φορές ως εκπαιδευτικός, εμπειρία να παρευρεθείτε σε μια γιορτή σε ένα απομακοχώρι, ας πούμε στην Σμύνθη, όπου είναι το επίκεντρο εκεί των εκδηλώσεων, θα δείτε μικρά παιδάκια, μικρές πομακούλες να απαγγέλουν τα ποίηματά τους, θα δείτε την παρέλαση, θα δείτε τον κόσμο να κατακλείζει εκεί όλη την κεντρική οδό και να κάθεται όπου βρει για να καμαρώσει έτσι τα δικά του παιδιά που θα παρελάσουν. Μια γιορτή με ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, και πολλές φορές έχω δει τουρίστες, ακόμη και ξένους, με τις φωτογραφικές μηχανές και με τον εξοπλισμό τους, να έχουν επιλέξει την περιοχή και το συγκεκριμένο χωριό για την ημέρα αυτή. Να λοιπόν μια ωραία
έτσι η πρόταση για το άλλο βέβαια διήμερο που γιορτάζεται. Σωστά. 28 Οκτωβρίου. Μια ακόμη διαδρομή, σε εισαγωγικά εναλλακτική, που θα σας πρότεινα είναι προς το χωριό Ωραίων, το οποίο χωριό είναι όνομα και πράγμα Ωραίο. Ξεκινά μόλις στην έξοδο της Σμύνθης η διαδρομή, ανηφορίζει. Τα 10 χιλιόμετρα, 9 που χωρίζουν τη Σμύνθη από το Ωραίο, είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα περάσετε από χωριά πραγματικά ζωγραφιά, όπως ο Κύκνος, που δεν είναι τυχαίο μάλλον που πήρε και το όνομα αυτό, ή η Μάντενα, λίγο πιο με μια μικρή παράκαμψη, εξίσου όμορφη και πολύ ιδιαίτερη το χωριό, για να καταλήξετε στο Ωραίο, το οποίο Ωραίο είναι αμφιθεατρικό, όμορφο, μεγάλο, ζωντανό, με κίνηση, με μια ωραία έτσι πλατεία μικρή, λιλιπούτια, με ένα καφενείο για να κάνετε και τις στάσεις σας, να δείτε και τη θέα, να περπατήσετε στις γειτονιές, στα σπίτια, να προχωρήσετε πιο κάτω προς το νερόμυλο και τις ιχθυοκαλλιέργειες της Πέστροφας, εκεί από το ποτάμι που περνάει κάτω από το χωριό, και αν έχετε και κατάλληλο όχημα μπορείτε από χωματόδρομο να βγείτε τόσο προς το νοικισμό της Θεοτόκου και μετά προς τη διαδρομή προς το Λιβαδίτη, όσο ακόμη πιο ωραία και προς το χωριό Ρεύμα και πιο πάνω στο Τσάι Μαχαλά που γνωρίζουν οι ντόπιοι, βγαίνοντας στο δασικό χωριό εν τέλει εκεί του Λιβαδίτη. Διαδρομές φυσιολατρικές, όμορφες, πραγματική εμπειρία ζωής είναι αυτές έτσι, οι διαδρομές. Τελειώνοντας να πω πάλι για τη φίλη μου έτσι, την Ισμέ, που και λέγοντας για αυτήν να εκπροσωπήσει έτσι, με τον τρόπο της και όλα τους μαθητές που είχα από τα απομακοχώρια εκεί στο Λύκειο της Γλάφκης, οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα που αρχίζει από τη γνώση και τελειώνει στην επιβίωση. Δηλαδή αντιμετωπίζουν στο σχολείο αρκετές φυσικά δυσκολίες λόγω της γλώσσας, των δυσκολιών που υπάρχουν στα μαθήματα, της μετακίνησης, της έλλειψης από φροντιστήρια ή από κάποια άλλου είδους βοήθεια. Παρόλα αυτά τα καταφέρνουν περίφημα, είναι άξιοι του θαυμασμού. Ας πούμε η ΙΣΜΕ πέρασε με τις Πανελλήνιες βιολογία, τελείωσε, πήρε το πτυχίο της και τώρα προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδάκια, τους μικρούς μαθητές, δουλεύοντας εκεί στο χωριό της. Μια αξιέπαινη προσπάθεια με τον σύζυγό της, με τον Αλπέρ από ό,τι θυμάμαι, και τα δυο τους παιδάκια. Πραγματικά άνθρωποι και περιπτώσεις άξιες θαυμασμού. Και όταν πηγαίνουμε και βλέπουμε έτσι και εμείς ένα μέρος, να μην το απομονώνουμε μόνο όσον αφορά τη φύση, αλλά να το συνδυάζουμε και με τους ανθρώπους. Έχει και αυτό στα απομακοχώρια είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο. Οι άνθρωποι από τα απομακοχώρια ξεχωρίζουν. Λέμε ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, τα ξέρει από μέσα ο Δημήτρης ο Γκαγκαλίδης. Δεν είναι ίσες και ίδιες οι ευκαιρίες. Για αυτά τα παιδιά είναι αγώνας δρόμου να φοιτήσουν στο σχολείο και να μπορέσουν στη συνέχεια να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και για τα ίδια τα παιδιά και για τις οικογένειές τους. Τα καταφέρνουν όμως, αυτό έχει σημασία. Άξια παιδιά. Πραγματικά, θα συμφωνήσω. Δημήτρη Γκαγκαλίδη, όμορφη και η σημερινή μας βόλτα. Να καλημερίσουμε την ΙΣΜΕ και όλα τα παιδιά επάνω, μικρά και μεγάλα. Στην πανέμορφη αυτή περιοχή είναι ένα άλλο τοπίο. Κάθε φορά που ανεβαίνουμε, όποτε μας δίδεται αυτή η ευκαιρία, και αν επιλέξουμε τη διαδρομή των νεστοχωρίων ή των πομακοχωρίων, σαν να ξεδιπλώνονται μπροστά μας άλλοι τόποι. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Να, αυτές τις εικόνες θέλει να μας ξαναθυμίσει ο Δημήτρης ο Γκαγκαλίδης με αυτές τις διαδρομές. Συναντάμε στις διαδρομές μας τώρα και τους πρωταγωνιστές του κάθε σημείου ή της κάθε περιοχής και τον ευχαριστούμε θερμότατο γι' αυτό. Δημήτρη Γκαγκαλίδη, καλή μέρα να έχεις. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμότατα για τη σημερινή μας βόλτα στα πανέμορφα απομακοχώρια.
και στους υπέροχους ανθρώπους τους. Εμείς, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Κάθε Παρασκευή στις 10 και 10 το πρωί στα νέα της πόλης, ο Δημήτρης Γκαγκαλίδης μας ξαναγεί στην Ξάνθη που προσπερνάμε και μας διηγείται άγνωστες ιστορίες της πόλης και των ανθρώπων της, σε κάθε στάση μας και μια θέατη γωνιά της Ξάνθης, μέσα από τις αλλιώτικες προτάσεις του Δημήτρη Γκαγκαλίδη.